Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Αντωνίου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για την Κύπρο, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα ή ευτυχώς τρέχει και πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα. Να ρωτήσω τώρα, μείνει στο τραπέζι του Υπουργού του προηγούμενου, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν καταλήξατε πουθενά, έχετε ορίσει ραντεβού και συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εργασίας. Να πω πρώτα ότι η ΟΕΒΑ συμμερίζεται πλήρως στο βαθύ θρήνο ολόκληρου του ελληνισμού, του κυπριακού ελληνισμού προφανώς, με τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Να πω επίσης την ερώτηση σας ότι έχουμε καθορίσει μια πρώτη εθιμοτυπικού χαρακτήρα συνάντηση με τον κύριο Παναγιώτου, τον νέο μας Υπουργό Εργασίας, την Πέμπτη το πρωί. Θα είμαστε έναν κλιμάκιο της ανώτατης ηγεσίας της ΟΕΒ, φιλοξενούμενη δημοτυπικού χαρακτήρα μεν, αλλά υποψιάζομαι ότι Και αναγνωριστικού ταυτόχρονα. πάρα πολύ σωστό, θα το χρησιμοποιώ αν δεν σας ενοχλεί η Ωραία, λογοκλοπή. Θα δεν είναι αναγνωριστικού χαρακτήρα, ναι. Με τις λογοκλοπές δεν τα πολύ πηγαίνουν καλά, αλλά πειράζει. θα το κάνω σε αυτή την περίπτωση. Δεν αποδίδει σωστά το τι νομίζω ότι θα γίνει την Πέμπτη το πρωί. Πρέπει να πω ότι είχα τη χαρά να γνωρίσω τον νέο Υπουργό λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αρχές του Δεκέμβρη, προηγούμενου έτους, σε κοινωνικού χαρακτήρα συναντήσεις, οι οποίες ωστόσο μου έδωσαν την ευκαιρία να δω την τομή της σκέψης του Υπουργού, γενικότερα όχι ειδικά σε συγκεκριμένα εργατικού χαρακτήρα ζητήματα, διότι δεν εγνώριζε κανένας το βίο μας ότι θα αναλάμβανε αυτόν το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο. Είναι δομημένος ο τρόπος της σκέψης του, ισορροπημένος, παλανσαρισμένος και ελπίζω ότι παρά τις πρώτες του, νομίζω αχρίαστες δηλώσεις δημόσια κατά την τελετή παραλαβής παράδοσης σε σχέση ειδικά με την ΆΤΑ ότι είναι κοινωνική κατάκτηση, πιστεύω ότι στην πορεία θα βρούμε όλοι το βηματισμό μας, τα πατήματα μας που λέμε, έτσι ώστε η ισορροπία σε έναν δομημένο τρόπο σκέψης και προσέγγισης ζητημάτων που είναι περίπλοκα και εξόχως ευαίσθητα και για τις δύο πλευρές, για την εργοδοτική μέρος της οποίας μπορώ να μιλώ με ασφάλεια, ότι θα υπάρχει ισορροπημένη προσέγγιση που χρειάζεται έναν τόσο περίπλοκο ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι κοινωνική κατάκτηση ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει, έχει συσσωρεύσει ένα σωρό προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει, θα τον δούμε τον Υπουργό μας την Πέμπτη το πρωί. Εκεί θα μπουν οι βάσεις, νομίζω, για τα επόμενα βήματα. Ίσως διευθετηθούν και κάποια ραντεβού για το επόμενο διάστημα. Διότι όντως η αίσθηση του επείγοντος, την οποία αναποδίδουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα του ημερήσιου τύπου, είναι στοιχείο το οποίο μας έχει διαβιβαστεί και διαζώσει τόσο από τον Υπουργό κατά την ανταλλαγή ευχών και συγχαρητηρίων όταν ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης, αλλά και κατά την επίσκεψη του εκλεγμένου τότε εν αναμονή Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Χριστοδουλίου, όταν επισκέφτηκε συνεδρίαση της εκτελεστικής μας επιτροπής και είχε μια συνομιλία μικρής διάρκειας μεν, αλλά εξέχουσα συμβολική αξία. Να ρωτήσω κάτι κύριε Οπότε Αντωνίου. ναι, Ναι. Τι σας έχουμε μια κάνει εσάς αξία. τώρα να αποσύρετε την πρόταση τη δικιά σας για κατάργηση τη δεδομένη στιγμή. Έγιναν κάποιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Να σας πω ότι την απόσυρση με μια έκφραση την οποία δεν είμαι βέβαιος αν είναι ιδιαίτερα δόκιμη, την οποία χρησιμοποιώ για να περιγράψω το τι είναι η θέση της ΟΕΒ, ότι δηλαδή έχουμε παρκάρει προσωρινά το αίτημα για πλήρη κατάργηση, το είχαμε καταθέσει στον κύριο Κυριάκο Χρούσον ενώπιον και των ηγετών του συνδικαλισμού κατά τις τελευταίες συναντήσεις που είχαμε κάνει με την τότε ως Υπουργό και την προηγούμενη κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνουμε αυτό το οποίο έχετε πει στο εισαγωγικό σας σχόλιο την κουβέντα μας τώρα το πρωί, να διευκολύνουμε δηλαδή την διεξαγωγή ενός παραγωγικού διαλόγου, ο οποίος είναι αδύνατο να διεξαχθεί εάν η ΟΕΒ διατηρεί την ορθότατη θέση της για κατάργηση αυτού του συστήματος. Οι δε συντεχνίες επιμένουν σε κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός συζήτησης από την πλευρά της εργοδοσίας, την πλήρη επαναφορά.
Δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να είναι για πρώτη φορά τοποθετημένο στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Εκείνο το οποίο έχει γίνει όμως και έχει την αξία του είναι ότι επαναλάβαμε και διατηρούμε ως πρόταση προκειμένου να βοηθήσουμε τον νέο Υπουργό το ότι δεν θα προτάξουμε στη συζήτηση που θα γίνει το αίτημά μας για κατάργηση της ΣΑΤΑ. Αυτό το οποίο λέμε πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον Υπουργό να κάνει εκείνες τις έστω και προσωρινού χαρακτήρα διευθετήσεις προκειμένου με άνεση χρόνου, η οποία υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια πίεση, έχουν δοθεί σε όσους δικαιούνται οι αυξήσεις λόγω πληθωρισμού μέσα από το σύστημα της ΣΑΤΑ. Κατά περίπου 4,5% αυξήθηκαν οι συνολικές απολαβές, που είναι ιδιαίτερα δυσχερές και δύσκολο εκ μέρους των εργοδοτών να το επομισθούν μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, τις οποίες είναι γνωστές σε όλους, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Ναι. Λοιπόν, λέμε ότι η πίεση χρόνου δεν υπάρχει. Δώσαμε την ΑΤΑ την πρώτη του χρόνου, την πρώτη του Γενάρη, με τους μισθούς του Γενάρη και του Φλεβάρη. Όσοι δικαιούνται έχουν λάβει αυτό που δικαιούνται με βάση τις υφιστάμενες εκκλήσεις και με μια προσωρινού χαρακτήρα ρύθμιση θα μπορέσουμε με τον Υπουργό να κάνουμε, πιστεύω, εκείνα τα βήματα που θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος, το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη ότι σε ό,τι αφορά την ΟΕΕ δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυσε μέχρι το 2013, όταν και καταργήθηκε προσωρινά, επάγωσε, όπως θέλετε πείτε το, αναστάλληκε η εφαρμογή του, εκείνο το σύστημα το οποίο ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία, παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση με την υπογραφή της ΟΕΕ να επανέλθει και να εφαρμοστεί υποσκάπτοντας και διαβρώνοντας την ευρωστία της κυπριακής οικονομίας. Και θέλω να πω ξανά εκείνο το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές. Η ΟΕΕ επιθυμεί διακαώς την εργατική ειρήνη, αλλά δεν έχει καμία διάθεση να υποθηκεύσει το μέλλον της οικονομίας μας προκειμένου να διασφαλίσει την εργατική ειρήνη. Είναι δύο κοινωνικά και οικονομικά αγαθά ίδιας αξίας, και η εργατική ειρήνη και η ευρωστία της κυπριακής οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, και η επιδίωξή μας θα είναι να διαφυλαχθούν και τα δύο. Δεν θα θυσιάσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας μόνο για χάρη της εργατικής ειρήνης. Τώρα μακάρι να βρεθεί χρυσή τομή και να συνεχιστεί αυτή η ειρήνη που υπάρχει στον εργατικό χώρο. Και θα είναι θέμα βέβαια δικό σας, θέμα των συνδικαλιστών, αλλά και του Υπουργείου, να βρεθεί η χρυσή τομή. Αγαπητέ μου κύριε Αντωνίου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και σου εύχομαι καλή εβδομάδα να έχεις. Με δυνάμεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ.